Και ενώ όλος ο πλανήτης έχει στραμμένα τα μάτια του στο Ισραήλ, στην Ουκρανία υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις, καθώς οι Ρώσοι ξεκίνησαν μεγάλη αντεπίθεση στην Αυντίβκα, στη βόρεια πύλη του Ντονέτσκ, και ήδη κατέλαβαν τις 2 από τις 3 αμυντικές γραμμές των Ουκρανών. Σημειώνεται ότι η Αυντίβκα μαζί με τη Μαρίνκα αποτελούν τα 2 ουκρανικά αγκάθια έξω από τη ρωσική πόλη του Ντονέτσκ. Πρόκειται για 2 μικρές πόλεις οι οποίες οχυρώθηκαν από τους Ουκρανούς από το 2014 μέχρι και σήμερα και αποτελούσαν διαχρονικά μεγάλο πρόβλημα για τις ρωσόφωνες περιοχές του Ντονέτσκ αλλά και του Λουγκάνσκ, καθώς εμποδίζουν την επικοινωνία μεταξύ των 2 πόλεων. Η Αυντίβκα επίσης αποτελεί το μόνο εμπόδιο για να χτυπηθούν οι Ουκρανικές δυνάμεις στο Μπάκμουτ από τα νότια. Η επίθεση ξεκίνησε από τα ξημερώματα της 3ης 10 Οκτωβρίου και οι Ρώσοι χρησιμοποιούν μονάδες αποτελούμενες από στελέχη της ιδιωτικής εταιρείας Storm Z, η οποία πρόκειται για μια οργάνωση παρόμοια με τη Wagner. Σημειώνεται ακόμη ότι είναι πολύ πιθανό η επίθεση να διεξάγεται στα πλαίσια αντιπερισπασμού με σκοπό να αναγκαστούν οι Ουκρανοί να μεταφέρουν τις ήδη εξαντλημένες μονάδες τους από τα μέτωπα της Ζαπορίζια και του Μπάκμουτ σε αυτή την περιοχή. Ωστόσο, εάν η επίθεση εξελιχθεί με επιτυχία, θα πρόκειται για στρατηγική ρωσική νίκη. Τέλος, επισημαίνεται ότι η επίθεση υποστηρίζεται από τη ρωσική αεροπορία. Нет, давай на нашу. Лево. Ебать, там что, куксер жим. Нихуя там что-то подожгли. Куксер фильм горит. Давай дальше влево. У нас на позициях. Прилет он. Угу. Он что-то горит. Пусть они все горят. Тоненько горит это, да?